Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και τώρα ξεκινάει ένα ακόμη Κόντρα 24. Συννεφιασμένη νύχτα η απόψινή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στη Μαγνησία για δεύτερη μέρα μετράνε πληγές και ζημιές, με πολλές περιοχές να βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι και χωρίς νερό. Στην Καρδίτσα πνίγηκαν ξανά μετά τον Ιαννό το 2020, στη Λάρισα τα ίδια. Και αν νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν κάπου μακριά από την πρωτεύουσα, μην πάμε μακριά. Η πράγματι πρωτοφανούς σφοδρότητας βροχόπτωση ακινητοποίησε και το κλινονάστι. Σε πισίνα μετατράπηκαν οι σταθμοί μετρό Μοναστηράκη, Ευαγγελισμό, Επόλια, Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Η Ευελπίδων έγινε προπονητικό κέντρο για κανό και καγιάκ. Τα νερά έφτασαν στους πρώτους ορόφους πολυκατοικιών. Διεκόπη η κυκλοφορία σε Χαμοστέρνας και Πειραιώς στο ύψος Πετρουράλη, ενώ ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα σε Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης. Με σφοδρότητα ο Ντάνιελ έπληξε την Ανατολική Αττική με περισσότερες από 200 κλήσεις στην πυροσβεστική. Το άλλο μεγάλο θέμα δεν είναι άλλο από το έγκλημα στον Πειραιά. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 4 συλληφθέντων μελών του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon για το θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καριώτη, ενός μεροκαματιάρη από την Κρήτη που ήθελε να επιβεβαστεί στο πλοίο για να γυρίσει στο νησί του. Ο Αντώνης πετάχτηκε έξω από το πλοίο με σπροξιές και δεν θα επιστρέψει ποτέ στο νησί του. Ακόμη μια φορά η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί αποσβολωμένη την κοινοτοπία του κακού, την κανονικοποίηση της φρίκης και της απανθρωπιάς. Έτσι έκανε και τον Αύγουστο του 2013 όταν ο 19χρονος Θανάσης Καναούτης έπειτα από διαπληκτισμό και συμπλοκή με λεκτή λεωφορείου έπεφτε νεκρός. Ήταν 21 Σεπτεμβρίου του 2018 όταν ο Ζακ Κωστόπουλος ξεψυχούσε επί της οδού Γλάδστονος. Η ιστορία του είναι γνωστή. Ήταν 17 Νοεμβρίου 2021 όταν η 8χρονη Όλγα σφινωνόταν και ξεψυχούσε στην καγκελόπορτα ενός εργοστασίου στο Κερατσίνι με τους περαστικούς να αδιαφορούν. Ήταν 22 Οκτωβρίου 2021 όταν κάποιοι υπερασπίζονταν το πυρ των αστυνομικών που στήχησε τη ζωή στον 19χρονο Νίκο Σαμπάνη επειδή επέβαινε σε κλεμμένο όχημα. Και ήταν 5 Δεκεμβρίου του 2022. Όταν οι ίδιοι υπερασπίζονταν τη φερόμενη ως αυτοάμυνα των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη στο πλαίσιο καταδίωξής του μετά από καταγγελία ότι δεν πλήρωσε βενζίνη αξίας 20 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω πόσο αποσβολωμένοι πρέπει να είμαστε και αν πρέπει τελικά να αναρωτηθούμε πόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή. Στο μεταξύ, έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι πρωινές δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Βαρβιτσιώτη, που σύμφωνα με την αντιπολίτευση εξίσωναν τους θύτες με τον 36χρονο Αντώνη. Ζήτησε συγγνώμη, μια περίεργη συγγνώμη μέσω του ΕΞ ο κ. Βαρβιτσιώτης.